έριξε άγκυρα το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στη Μαρίνα Αγίας Ναπάς. Το Sea Dream 2 έχει χωρητικότητα 200 ατόμων, έχει νορβηγική σημαία και μεταφέρει τουρίστες από Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και άλλες διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των 100 επιβατών αφήχθησαν σήμερα στη Μαρίνα της Αγίας Ναπάς. Η διαδρομή του πλοίου ξεκίνησε από το Ισραήλ με κατεύθυνση την Αγία Νάπα και το ταξίδι ολοκληρώνεται στην Ελλάδα. Ευελπιστούμε ότι η σημερινή άφιξη του πρώτου κρουαζιερόπλοιου στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας θα αποτελέσει την απαρχή για αύξηση της επισκεψιμότητας και προσέλκυση συγκεκριμένου τουρισμού, ενδυναμώνοντας έτσι το τουριστικό προϊόν της επαρχίας Αμοχώστου. Με χορούς και παραδοσιακά τραγούδια υποδέχθηκαν τους πρώτους επιβάτες. I would like to welcome you in Agia Napa. Agia Napa, the famous tourist destination of Cyprus and not only, but also in the whole Mediterranean. Today is a very important day for all of us. Firstly, because it marks the beginning of a new economic course of our region. Secondly, because Sea Dream 2 is the first passenger vessel to sail in the free area of Famagusta after 1974. All of this is due to the vision of the local people, of the government, of the parliament, and we are very thankful. Στους τουρίστες δόθηκαν αναμνηστικά δώρα και συγκεκριμένα παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι, ελιές, ρίγανη και λουκούμια, καθώς και ενημερωτικά έντυπα και χάρτες της περιοχής, ενώ είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία εκ των δύο προσφερόμενων εκδρομών στην ενδοχώρα της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου.